Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Ημέρας Δράσης για την Κεφαλαργία, έχουμε δράσει και εδώ. Κεφαλαργία και ημικρανία. Ο κύριος Δήμος Μητσικώστας, καθηγητής νευρολογίας στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαργίας μαζί μας. Να τον καλημερίσουμε, κύριε Μητσικώστα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Να μας πείτε τι ετοιμάζετε για την Κυριακή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ετοιμάζουμε για την Κυριακή, αν καταλαβαίνω καλά, είναι η ερώτηση. Εξαιτίας όλων αυτών που υπόθηκαν πριν από τον συνάδελφό μου, δεν έχουμε προετοιμάσει καμία ζωντανή εκδήλωση, κυρίως με ανθρώπους που υποφέρουν ή έχουν στην οικογένειά τους άτομα που υποφέρουν από χρόνιες κεφαλαργίες, και έτσι εστιαζόμαστε σε δελτία τύπου και ενημερωτικά σποτ. Ενημερωτικά σποτ που παίζουμε. Επειδή το συνδέσατε πριν με τον κύριο Παρασκευή, το θέμα της κεφαλαργίας και της ημικρανίας και με τα δύο χρόνια που είμαστε σε πανδημία, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά? Έχουν αυξηθεί όχι οι καινούργιες περιπτώσεις, αλλά έχουν ενταθεί σε συχνότητα, ένταση και διάρκεια οι κεφαλαργίες σε όσους υποφέρουν από κεφαλαργίες εξαιτίας του αυξημένου στρες. Δεν έχουμε καινούργιες περιπτώσεις. Πρωτοπαθούς κεφαλαργίας, δευτεροπαθούς κεφαλαργίας μέσα στο πλαίσιο της λίμωξης, όπως όταν έχουμε μία γρήπη έχουμε πονοκέφαλο, έτσι όταν έχουμε και COVID έχουμε πονοκέφαλο σαν ένα γενικό σύμπτωμα. Ούτως ή άλλως είναι μία χρόνια πάθηση η κεφαλαργία, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει άλματα για τη θεραπεία. Λοιπόν, η μικρανία είναι μια γενετική πάθηση. Καθορίζεται δηλαδή από συγκεκριμένα γονίδια, τα οποία είναι πάρα πολλά και τα οποία δεν τα γνωρίζουμε όλα. Ξέρουμε όμως μερικά από αυτά. Όταν υπάρχει το συγκεκριμένο γονιδίωμα και υπάρχουν περιβαλλοντικοί παράγοντες, τότε δημιουργείται μια ημικρανική κρίση. Στο μεσοδιάστημα των κρίσεων, ο ημικρανικός ασθενής λειτουργεί και παράγει κανονικά. Όμως, όταν η συχνότητα των κρίσεων είναι πολύ μεγάλη και φτάνει μέχρι την καθημερινή, όπως στην περίπτωση της χρόνιας ημικρανίας, τότε, όπως αντιλαμβάνεστε, προσβάλλεται και η παραγωγικότητά του και το συναίσθημά του και η θέση του στην οικογένεια και στην εργασία. Και τραυματίζεται σοβαρότατα. Γι' αυτό η ημικρανία είναι η πρώτη πάθηση αναπηρίας στα άτομα παγκόσμια κάτω από τα 50 ετών. Επομένως, η ημικρανία δεν παίρνει ζωές, αλλά παίρνει μέρες, και οι μέρες μας μπορεί να τις υποτιμούμε στον αριθμό τους, αλλά είναι δοσμένες στη ζωή μας. Και, όπως... και θα πρέπει να τις προσέχουμε ως κόρην οφθαλμού, μία προς μία. Και όπως μας έχετε πει, πάντα πρόληψη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητσικώστα. Να είστε καλά, κύριε Μητσικώστα. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.